λίγο έλειψε να πνιγεί απολαμβάνοντας το φαγητό του σε ταβέρνα του ενετικού λιμανιού των Χανίων Άγγλος τουρίστας, ο οποίος γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του υπεύθυνου του καταστήματος. Για πάνω από ένα λεπτό, ο άνδρας προσπαθούσε να συνέλθει χωρίς να τα καταφέρνει. Ακόμα και η σύντροφός του δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, μέχρι που ο ίδιος σηκώθηκε από το τραπέζι σε εμφανώς άσχημη κατάσταση. Εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, ο υπεύθυνος του καταστήματος έσωσε τον θαμώνα με την εικόνα την οποία κατέγραψε η κάμερα του εστιατορίου να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες όλοι, όχι μόνο οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που συνέβη στο λιμάνι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε μέρα, σε οποιοδήποτε μέρος, στον οποιονδήποτε. Το περιστατικό που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο λιμάνι των Χανίων ήταν ένα από τα πολλά που καταγράφονται κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος Εστίασης, σε μια προσπάθεια να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στην παροχή πρώτων βοηθειών, οργανώνει σεμινάριο στις 27 Ιουνίου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το Δήμο Χανίων. Θα γίνει ένα πεντάωρο σεμινάριο προς όλους τους εργαζομένους της εστίασης και τους επιχειρηματίες. Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν. Μάλλον θα γίνει στο Βλυσίδι, περιμένουμε ακόμα. Όποιος ενδιαφέρεται να κάνει αυτό το σεμινάριο, να επικοινωνήσει με το σύλλογό μας. Κάθε χρόνο πολλά παιδιά αλλά και ενήλικες χάνουν τη ζωή τους από απόφραξη των αναπνευστικών οδών μετά από εισρώφηση ξένου σώματος.